φίλοι, γεια χαρά, χαιρετάω όλη την gaming κοινότητα γενικότερα. Σήμερα είμαι μαζί με τον φίλο μου το Σταμάτη εδώ πέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Και πάμε αμέσως στο ψητό, να μην χρονοτριβούμε. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε το Prey, ναι, καινούριο παιχνίδι. Τώρα έχει που έχει κυκλοφορήσει. Κάνα την βδόμαδο, ναι, κάπου εκεί. Λίγο. 25 μέρες το πολύ, βία. Ναι, ναι, ναι. Το εκδίδει η Bethesda. Της καταπληκτικής Arcane με τα Dishonored. Δεκαριά και τα δύο. Εκπληκτικά παιχνίδια, ποιος δεν τα έχει παίξει και μασάει να τα παίξει, πρέπει να τα παίξει. Είναι τα καλύτερα stealth παιχνίδια που κυκλοφορούν εκπληκτικά. Που κυκλοφορήσαν μάλλον ever. Λοιπόν, εκπληκτικά. Να πούμε επίσης ότι το Prey τώρα αυτό είναι remake. Δηλαδή, όχι remake, μάλλον είναι reboot. Reboot του πρώτου. Reboot του πρώτου, ναι. Δεν έγινε, δεν κατάφερε να γίνει. Δεύτερο, νομίζω, έτσι. Όχι, όχι. Το πρώτο είχε βγει αποκλειστικό στο Xbox 360, νομίζω, και στο PC. Εγώ δεν γνωρίζω καν τη σειρά, οπότε πες εσύ ό,τι... Εγώ το έπαιξα στο PlayStation 360. Ναι, στο Xbox... PlayStation 360, ναι, ήταν PlayStation 360. Στο Xbox 360 το έπαιξα εγώ. Ωραία, ναι. Το οποίο το έχω ακόμα στη συλλογή μου. Και περιμέναμε να βγει το δεύτερο, δεν βγήκε ποτέ, και τελικά μας έσκασε η Arcane και μας έφερε το Prey αυτό, το οποίο είναι reboot. Ή μάλλον remake, να το πούμε καλύτερα. Ας πούμε remake. Reboot, ρε φίλε, γίνεται ολόκληρη σειρά τώρα από εκεί και πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και το βιντεάκι που θα κάνουμε σήμερα είναι πιο πολύ βιντεάκι εντυπώσεων. Να δείτε και εσείς τι παιχνίδι είναι. Να το δούμε και εμείς με τη σειρά μας, γιατί περιμένουμε πάρα πολλά από την Arcane γενικότερα. Ιδιαίτερα μετά από το Dishonored 2, το οποίο είχε ένα εκπληκτικό level design. Αλλάζανε, το θυμάσαι. Τα πάντα, όλα. Εντάξει, κάτσα καλά. Οπότε κάτι ανάλογο περιμένουμε και από αυτό εδώ. Οπότε ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Let's go. New game. Easy, βάλτε το στο easy. Ναι, ναι, ούτως ή άλλως τώρα θα είναι τέτοιο. Θα κάνουμε για... Μην τα κάνουμε πάλι θρύψαλα, να πούμε. Δεν ξέρω και τι παιχνίδι είναι τώρα αυτό. Όπα. Έχουμε έναν τύπο και μια τύπησα. Άντρα ή γυναίκα? Πάρε άντρα. Male. Οκ. Τώρα πρέπει να τα διαβάσουμε αυτά. Έλα, ρε, σιγά μου κάτσουμε να διαβάσουμε αυτά. Τι είχα κάθισα. Μάλλον. Μου κάτσε να δούμε το κινησμό γιατί δεν βγάζω άκρη. Πηδάει, σκύβει, έχει στρίλ στοιχεία δηλαδή. Ω. Μα τι λες τώρα. Τώρα που μας είπε να πάμε αυτός τώρα. Σαν πως πρόσεξα. Έχει ένα χειριστήριο κάτω. Πού? Τηλεόραση αριστερά. Τι κονσόλα λες να είναι αυτή τώρα εδώ? Θα είναι το PlayStation 360 που είπες πριν. Το PlayStation 360, ναι. Ωμα μου το σπίτι. Μη σου πες το σαπούνι είναι αυτό. Τέλος πάντων, έχει εδώ πέρα που πας. Πάρε μάλλον εδώ πέρα, πρώτα στολή εδώ πέρα του Δίτη, τι είναι, αστροναύτη. Εντάξει, την έβαλε. Πρώτη μέρα στη δουλειά. Τέλεια. Αυτό περίμενα και εγώ, ρε. Την πρώτη μέρα στη δουλειά. Πάντως έχει γραφικάρες. Πολύ ωραία γραφικά. Έχει γραφικάρες. Τα χέρια τώρα που είδα δηλαδή κάνανε την αίσθηση. Να τις μιλήσω. Η Πατρίτσα. Πω, κάνεις. Να σε πάω για το χελικόπτερ, τι έλεγε. Ρουφ. Στάμινα, έχει και στάμινα βλέπω, έτσι. Ναι, στο τρέξιμο έχει στάμινα. Δεν ξέρω γιατί, θα το δούμε. Έτσι δηλαδή. Έχει εδώ. Και ρετρό μουσικάκι, λιγάκι έτσι περίεργη, όχι ρετρό. Είναι λίγο ρετρό, είναι όπως θυμίζει. Ρετρό αυτά της... Ελέκτρο-ρεκτρο. Ελέκτρο. Bethesda, πύριο. Ωραίος τρόπος να θυμίσεις το παιχνίδι, ε. Α, ξεκινάνε έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο μόνο θα παίζουν και οι τίτλοι τώρα αρχής καιρό, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κοίτα ρε φίλε πως φαίνεται ο ουρανός. Ναι, αλλά το σύννεφο είναι μάπα ρε φίλε. Μια χαρά είναι. Τι μια χαρά. Ναι, στο Dark Souls το 2 θυμάσαι που τα έλεγα αυτά. Εντάξει, άλλο το Dark Souls. Και μου λέγεις, όχι, μια χαρά είναι ο ουρανός. Τώρα σου ξύνησε το σύννεφο, ε. Γιατί είναι καινούργια γραφικά όμως. Είναι πεντακάθαρο όμως, δεν έχει σημασία. Τι λέει εδώ. Άντε κάνεις. Πάρα να δούμε τον Γιου δηλαδή. Ο δόκτωρας εσύ. Πού είναι ο Γιου? Είναι Κινέζος ρε μαλάκα, Dr. Yu. Ο δόκτωρας εσύ. Γεια σου, Yu. Ο Άλεξ Yu. Hey. Πού
Hey. You don't look terrible in a Transstar uniform. Τι λέει, γιατί εσύ δεν είσαι καλύτερος, μόνο μαλάκα. Still, man. Κοίτα μούτρα που έχουν τέτοιο να θράσουν σε αυτό. Και να μας τυπούνε, και είναι και κουκλάκια σε αυτό. Κουκλάκια. Έχει το έτσι, είναι, είναι καλός γήπας. Καλός γήπας. Κάτι μου θυμίζουν αυτές τις ιστορίες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Καραμπάει σου. Εν τω μεταξύ τώρα με συγχωρείς, αυτή η υποτίθεται είναι αστροναύτη, σωστά. Πώς γίνεται όμως ένας αστροναύτης να 150 κιλά. Για τη βαρύτητα. Ναι, όχι. Καλώς. Δεν την περιμένω αυτή την απάντηση. Πού που φίλοι είναι τέζα πάνω να πει τέτοια έτσι. Τσιπτωμένη. Τι ωραία, Μόργαν. Αλλάζουμε το ρομακί. Ωραία. Θα μας ζητήσουν το γενεολογικό μας δέντρο. Ξέρεις την κέρα κλαπέρα, γιατί δεν κάθε μου. I'm going to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. Press start on the screen when you're ready. Πατάω. Πατάω, ναι. Πετραγωνώ. Ωραία. You are planning a vacation. Go somewhere familiar you know. You love or try to something new. New ή familiar. Θα πήγαινες κάπου που ήξερες ή κάπου που δεν έχεις ξαναπάει ποτέ. Κάπου δεν έχω ξαναπάει. Αλλά και που ήξερα θα πήγαινα, αλλά πάμε εκεί που δεν έχω ξαναπάει. Ωραία. Α, ωραίο σήμα αυτό. Ωραίο έτσι σχέδιο και λέω σήμα. Τι βλέπεις εδώ, μια πεταλούδα, ένα πρόσωπο, ένα κοροδάκτυλο. Να, τους βλέπεις. Ωραία, μα λέγεται έγινε. Κοίτα τι του κάνει, τον έφαγε. Το ξεζούμισε. Πάρ' τον κάτι. Το ξεζούμισε. Του φάγε το δέρμα. Ναι, κάτι περίεργο έγινε. Σαν να κεφαλή. Τον καθάρισε πάντως. Ναι. Τον έκανε κάταση προς τη μούρη. Γίνεται η μουσική, πάντως έχει μπει η δυναμική έτσι. Δεν βλέπεις εδώ πως έγινε αυτή. Ρε φίλε τι τους κάνει, τους, τους ρουφάει τελείως τα πάντα έτσι, τους αφιδατώνει. Ναι. Σαν εξωγήινο. Α, για να τις πάρεις αντικείμενα πατάς το τετράγωνο. Αυτόν το λένε Ιανουάριο. Είχα ένα φίλο που το λέγανε Ιούλιο. Βασικά, γιατί μας ακολουθάει το κρατάμε. Το κρατάς, ρε φίλε. Κάνει και έτσι το... Ωραία, πού να πάω τώρα. Τον Γκάβουρα είναι... τον είχε και στο ένα. Αυτό είναι easter egg. Εντάξει. Locked. Ωραία, πού μας είπε να πάμε αυτός, πάνω. Ο Γενάρης. Ναι. Δεν ξέρω. Σπάσω το τζάμπο. Τι έγινε, ρε μαλάκα. Ψεύτικο. Όλο αυτό ήταν εικονικό. Ψεύτικο όλο, μαλάκα. Πώς γίνεται αυτό. Λέγε. Μας παρακολουθούσαν. Βλέπεις. Ναι. Ω, μαλάκα, ήταν ωραία έκπληξη. Λέγε. Αυτή. Στο ένα δεν είχε κάτι τέτοια. Πούντος, ρε. Τι είναι, ρε μαλάκα, αυτό. Σκότωσα. Σκιά, γλίτσα, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Ωραία μουσική. Δεν το παίρνω. Μην μη κλαίω, ναι. Το μεταξύ πρέπει να είναι καβατζωμένα, μπορεί να ήταν τώρα, ας πούμε... φωτιστικό. Περιπέχει. Πάω να φύγω, πάω προς τα δω. Ναι. Ψιλοθρίλερ είναι, έτσι. Σχετικά. Θα δούμε. Από εδώ, ε. Όπου βρίσκω ανοιχτά πάω. Ρε φίλε, το ελικόπτερο! Καλά τόσο βλαμμένος ήταν αυτός, δεν έβλεπε μπροστά του. Τι ξέρω ρε φίλε τι πέφτει. Εδώ μπήκαμε το. Ναι, εδώ μπήκαμε. Πώς καταφέρανε και το κάνανε τόσο ψεύτικο όλα. Προχώρα μασάκι τώρα. Θέλεις πάρ' το χάρι αυτό. Μέλη. Quick select. Α, εδώ είναι η τέτοια των όπλων, ε. Η γκάμα. Να το πάλι. Ω, μπήκε μέσα στην... Έγινε καρέκλα, ρε, έγινε καρέκλα. Βασικά ήταν πίσω από το τζάμι, αλλά δεν το παρατήρησα εγώ. Το έσπασα το τζάμι και τώρα την πάτησα.
επόμενο. Πού πήγε? Το σκότωσε. Στο μεταξύ, γιατί έχει στάμινα, ρε φίλε. Τι είναι, Dark Souls είναι και έχει στάμινα. Δεν ξέρω. Φίλε, του την έδωσε να βάλουν στάμινα. Στάμινα τώρα επειδή χρησιμοποιεί αυτό. Τώρα στο όπλο δεν θα έχει στάμινα, ρε φίλε. Παπ, παπ, θα τα κερνάει. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Μπαίνει πολύ ανώμαλα η μουσική όμως. Έχει... προσφαιρική μουσική, έτσι. Έχει. Έχει, έχει, έχει. Μα αυτές τις σκούπες όλη την ώρα. Δεν χρειάζεται να μαζεύεις και εσύ. Κάτι έχει και μέσα. Σπάστα. Και άμα είναι... κάνα από αυτά τα μαλακιστήρια. Δεν είναι, ρε. Πάρε εδώ πέρα αυτά τα πράγματα. Τα τι τα κάνεις τώρα. Ποιος ξέρει. Κάτι θα κραφτάρεις λογικά, θα φτιάχνεις. Να το. Τον πέρα ψεύτικο. Ναι. Την πήρα χαμπάρι. Επειδή ήταν σπασμένο, φτάνει, φτάνει. Όχι, έπεσε κάτω ρε φίλε, δεν το είδες που έπεσε κάτω ξαφνικά. Ναι, δεν το πρόσεξα, όχι, δεν το κοιτάξα. Όπα. Να ρε μαλακα, μπαίνει μέσα του. Ο Γκραβίλοβιτς. Εν τω μεταξύ τσάκα τσάκα τον έκανε η μπουρδέλο. Ναι, μία που πέφτει. Πω, μαλάκα να τον πέτρωσε κιόλας. Τι, ω, μαλάκα διασπάστηκε. Μόλι την πλάτη. Εντάξει, τη γαμίσαμε τώρα, μακή. Μπαίνουν μέσα. Προσπαθούνε. Ωραία. Τη χαμηλώσω για τη φωνή. Όχι, καλά είναι. Τι είναι αυτά τώρα. Μέιλ. Α, ωραία. Έβελ Μακάρθι. Πολλές εθνικότητες. Play your way. Πολυεθνική ρε φίλε. Ναι, έχει. Σκοτσέ. Play your way. Πρέπει να ψάξω για εκεί κάρτα. Εν τω μεταξύ. Κάτι είδα και έπεσε. Μόνο θα πεταχτεί τέτοιο. Το ρίμαξα, μαλάκα, νομίζω ότι κάτι είχε μέσα. Γιατί φαίνεται έτσι τώρα. Για να βλέπεις, ρε, για να βλέπεις. Για να βλέπεις. Άμα το σηκώσει, πώς θα βλέπεις. Κατάλαβες. Βεβαίως. Error. Error. I am error. Οπότε εμείς πρέπει να βρούμε τώρα μια κάρτα εδώ. Και πού θα τη βρούμε. Για κοίτα με σε κάνα κάτω από αυτούς που έπαιζες να πούμε. Να τι. Απλά δεν το κοίταξα καλά πριν. Ωραία και τώρα εδώ. Συνειλές στην Ελλάδα. Όχι, εδώ γυρίσαμε πίσω. Εδώ ήταν που ήμουν πριν δεν ήταν, όχι. Ναι. Πού εδώ βγήκαμε. Κάτι έχει μαζί. Πάρε το μέτρη. Χες. Αυτό δεν έχω τίποτα. Άλλο. Να το. Έβαλα την κάρτα και ξεκλείδωσε. Μπος. Πιο μεγάλο, ε. Μποσακί. Πώς είναι τόσο μεγάλο αυτό τώρα. Το έχει και μάτια. Το πείραμα. Μήπως... Δεν θα γίνουμε κι εμείς έτσι μετά. Ενωθήκανε, φίλε. Θα ενωθεί, λες, αυτός με αυτό. Για πάμε. Να δούμε. Πω, τι να θα βγά. Μην με. Oh. Να σου κάνεις. Το σκότωσα. Ναι, ναι. Κάτι έχει αυτός. Τι είναι, δίπλα. Σίγουρα κάτι έγινε, να είναι εξαπλωμένος κάτω. Λοιπόν, ο πλάκι. Τώρα ναι. Τώρα μιλάμε. Εν τω μεταξύ, τι σαν μπάλες είναι αυτά που παίρνει τα... Glue cannon, κόλλες πετάει. Ναι. Να δούμε γιατί. Ή δεν γράφεται έτσι το glue που γράφεται με U, δεν θυμάμαι κι εγώ. Να του πάρω τα πράγματα. Πάρ' τα πράγματα. Αυτά είναι δικά του. Ναι. Μεγάλο μου βέντεο έχει πάντως. Δεν έχει ρε μαρακά να πάρει καπάκια τώρα που κάνουμε αυτή τη μαλακία. Τι κόλλη. Πώς είστε, θα πήρε. Έμα. Ηρέμησε. Κάνα το πράγμα που λοιπόν. Χαίστηκα εγώ τώρα. Μετά. Να το.
σκότωσα τώρα. Το πετρώνει. Και μετά. Έχει πολλά. Οπότε έτσι πρέπει να εξηγήσει, ναι. Λοιπόν, γεμίζω. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Άμα είναι πολλά δηλαδή σε φάση. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω, εντάξει. Βέβαια, άμα ήταν πολλά τώρα και δεν είχα αυτό το όπλο, θα είχαμε πρόβλημα λογικά. Όπως και είχαμε πριν. Θα τα γαμίσω όλα τώρα, δεν αφήσω τίποτα όρθιο. Πού πήγε τώρα το άλλο? Κάπου κρύφτηκε τώρα, νόμιζε. Έλεψε. Μου πάει από τα λίγα. Μπαμ μπαμ τα γαμάει με αυτό. Να, αυτό θέλαμε. Σπάστο. Τι κάνει? New Neuromods and Abilities. Λογικά skills. Ναι, είναι εδώ μέσα. Ναι. Τι παίρνω? Αυτό ή αυτό. Περίμενε, σου έχει κι άλλες ειδικότητες. Έχεις μια ό,τι νομίζεις τώρα. Εσύ τι θα βάζεις? Εγώ, ναι. Securitas θα βάζω. Security. Securitas. Αυτό δηλαδή, 5% ναι, που ναι, μπορεί ναι, ναι, ναι. Άντε πάρ' το. Και ανεβάζεις και τη ζωή σου. Για να δούμε πώς το κάνει. Στο μάτι. Μέσα στο μάτι. Ο γάμος το. Δεν το έκανα αυτό ποτέ, ρε φίλε. Ρε φίλε, ναι, τι άντερα είναι αυτά δηλαδή. Δεν το έκανα αυτό ποτέ, ρε φίλε. Και προφανώς βρίσκεις όλο και τέτοια πράγματα. Κοίτα, μέχρι τώρα το παιχνίδι ωραίο φαίνεται. Καλά αλλά δείχνει, ναι. Λίγο οι εχθροί τα μίμιξη δεν μου πολύ αρέσουν. Βέβαια θα συναντήσουμε και άλλα πράγματα, δεν νομίζω να μου αρκεί. Άμα είχα πάρει τώρα αυτό μαλάκα, θα τα βγάλω. Θα βγάλεις αυτά και κάτι θα έχει και πίσω λογικά. Ναι, έχει κρυφή πόρτα. Πού το? Ένα είναι ρε μαλάκα, μη χαλά σφαίρες. Μην την πείτε σου λέω. Γαμίσω να πούμε. Ποιος λίγο πριν. Εν τω μεταξύ δεν εξήγησα όπου ξεφύγαν αυτά όλα. Όχι. Θα μάθουμε τελικά. Εν τω μεταξύ, κοίτα, έχει. Είναι μελλοντικό κιόλα, δηλαδή έχει ατμόσφαιρα και καλά σαν να είσαι στο μέλλον, αλλά κοίτα το αλέτα. Δεν σου θυμίζει steampunk κατάσταση. Ναι. Περίεργο setting έχει. Πολύ περίεργο. Ενδιαφέρον παιχνιδάκι πάντως είναι, δεν είναι άσχημο. Όχι. Δεν ξέρω μετά που θα το πάει με story και τέτοια, αλλά το έτσι για αρχή είναι ενδιαφέρον. Μου θυμίζει εντονότατα όμως με αυτά τα γράμματα ιδιαίτερα το. Τι είναι? Favorite wheel. Δηλαδή. Καλά. Κατάλαβα. Και καλά, για να αλλάζει γρήγορα, ναι. Ανοίγει. Go to lobby. Θα πολεμήσουμε τον boss, μάλλον αυτή τη μαλακία, τι ήταν. Εντάξει. Τι αγώνες. Τίποτα. Θα πολύ πολύ να χάσουμε. Έχει ξαναγίνει. Δεν κάνουμε. Έτσι εύκολα. Που πρεσάρω εκεί. Πάθα. Κάτι ξέρεις να σου πω. Τελικά δεν είχε boss, Μάικ. Όλοι. Λύσαξε, δεν έχει boss. Ή άνοιξε το φαρτοφύλακα. Περίεργο. Τίποτα δεν έχει μέσα. Μία ώρα να το κάνω, ρε μαλάκα. Πρέπει να μετάσεις μία φορά. Ήμουν έτοιμος να σου πω, θα συνεχιστεί για πολύ. Πρέπει να σου πω τι γίνεται. Έχει τη μαλακία να πατάς τετράγωνα να τα ψάχνεις όλα. Ναι. Και έχει και τη μαλακία να πατάς τρίγωνα και να τα κουβαλάει. Και εκείνη την ώρα μπερδεύομαι, ρε φίλε, εγώ. Γαμώ το σπίτι, γαμώ. Να βλέπεις μαλάκα, άμα δεν με άκουγες και έπαιρνες το τέλειο, τώρα θα τα σηκώνεις αυτά. Θα σου είναι βαρέων παρόν. Τάλος, έτσι λέγεται το λόμπι, ε. Τώρα εδώ μου θυμίζει, ας πούμε, λίγο. Τι σου θυμίζει, πότε γίνεται της πουτάνα από την πλήρη. Εν τω μεταξύ είναι στο διάστημα, φίλε. Ναι. Είναι στο outer space. Είναι διάστημα για να μας πάσουμε για αυτό το τζάμι, θα. Δεν κάνει τίποτα. Σίγουρα και έχω πολλές ερωτήσεις, φίλε. Το θέμα είναι τι κάνουμε εδώ πέρα. Πού είμαι. Χαρτίς. Πού να πάω τώρα, ρε.
Ψάξε λίγο εκεί μέσα και μετά κατέβα κάτω. Ξέρω, κάνα ρουχαλάκι καινούριο. Ω, Μακί, το είδες. Ο κάτος φιλέ, έρχεται. Κάπου εκεί είναι αυτό το ψηλό το πλάσμα. Να το. Το γαμίσω. Φάντο. Για βγάλε τώρα το μπαλτά. Τι πούλεψε. Ναι, πρόσεχε, πρόσεχε γιατί θα μας ξεφτυλίσει. Ρίχτου, 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 πολύ πράγμα. Βγάλε τώρα το έτσι. Πα, πώς φάνηκε. Πέθανε. Λοιπόν, ήταν τούμπανο αυτό. Ήταν πιο μεγάλο από τα άλλα. Ελπίζω να παίρνουν και μορφές από άλλα πλάσματα. Δεν βάλει και το σίγουρο σε αυτό. Σηκώνεις τα πάντα. Ναι. Έτσι. Κι εγώ αν ήμουν να πω με τους κουτάνας. Τι είναι αυτό? Sweet integrity. Ναι. Your suit is damaged, you better condition your suit. Use repair kit, eh. Και πότε μπορούμε το repair kit. Χίλ, ρε μάρα, αυτή τη μαλακή από τη ζωή. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, όχι, όχι, φτάνει, καλά ήταν. Όχι, να βγάλουμε και ένα δεύτερο μέρος, ρε παιδί μου. Αλλά πάνω κάτω είδαμε τι ακριβώς παίζει. Με μένα μου θυμίζει πάντως πολύ... πώς το λένε, Bioshock, πάρα πολύ. Και τώρα σε αυτό το lobby που μπήκε, μου θύμισε πολύ το καινούργιο το Dishonored. Που είχε τέτοια αισθητική όταν έμπαινε σε μια βίλα, εν πάση περιπτώσει. Είχε τέτοια αισθητική. Περίεργο σε τι. Ίδια εταιρεία. Έκπληξη και highlight ήταν που έδειξε τώρα που είσαι στο διάστημα και καλά. Άρα ήμουν σε διαστημόπλαιο. Αυτό δεν φαίνονταν μέχρι πρωτίστως. Κάποια βάση τέλος πάντων, ναι. Ναι, ναι, κάποια διαστημική βάση. Γιατί στην αρχή νομίζαμε ότι ήμασταν στη γη. Και εσύ, τι λες για όλα αυτά. Χειρισμός είναι άψογος, μια χαρά πάει. Θα το δοκιμάσω κι εγώ στο επόμενο, αλλά εντάξει, κοίτα, ενθουσιασμένος. Για ενθουσιασμένος. Ναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Κοίτα, συνήθως όταν σ' αρέσουν τα παιχνίδια στη πρώτη φάση, λογικό είναι να πάνε και. Ναι, είναι ένα παιχνίδι που θέλω να το συνεχίσω, ας πούμε. Ναι. Είναι να το συνεχίσω, δεν ξέρω τι θα δείξει στην πορεία. Αλλά ναι, εμένα μου άρεσε. Μ' άρεσε. Και περίεργο setting έχει. Δηλαδή είναι όλο κάπως, το πάρουν κάπως είναι σαν να είναι στο μέλλον, αλλά να και steampunk μέσα κατάσταση, ας πούμε, design και. Καλά, το steampunk design μπορεί να το έχουν κάνει για δικούς τους έτσι και καλά. Ναι, να φαίνεται. Μα αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, είναι μυστήριο το setting όλο. Δεν ξέρω. Και γενικώς είναι όντως, όπως λες, περίεργο παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή περί πετίνος πρόκειται από πού προήλθαν αυτά. Θέλει, θέλει να συνεχιστεί αυτό τώρα για να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Τώρα εμείς απλά κάνουμε μια παρουσίαση του παιχνιδιού. Ναι. Δεν κάναμε. Έτσι να πούμε κι εμείς δύο-τρία πράγματα για τι παιχνίδι είναι αυτό, να το δούμε κι εμείς οι ίδιοι γιατί δεν το είχαμε δει. Ναι. Ωραία, μέχρι εδώ αυτά. Ίσως βγάλουμε και κάποιο δεύτερο μέρος ή ακόμα καλύτερα το τερματίσουμε, το τελειώσουμε, εν πάση περιπτώσει και βγάλουμε κάποιο σχετικό review. Και αυτό οι δύο θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Θα γίνει review. Ναι, θα γίνει όπως και να τερματιστεί το παιχνίδι. Απλά εγώ το έβαλα το ή θα το κάνουμε ένα δεύτερο μέρος ακόμα ή δεν θα βγάλουμε δεύτερο μέρος, θα το τελειώσουμε. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε πώς θα πάει. Ωραία, σίγουρα θα έρθουν και άλλα παιχνίδια. Εντάξει ρε φίλε, τώρα εννοείται ότι θα έρθουν άλλα παιχνίδια. Άμα ήταν αμένα μόνο εδώ θα κλείναμε και το κανάλι μου που μόλις ανοίξαμε. Έχουμε και τη μάχη. Ποια μάχη? Α, το... Θα παίξουμε ξύλο εμείς οι δύο. Ναι, αυτό είναι όμως για την επόμενη εβδομάδα πιστεύω. Θα δούμε. Καλώς. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι, παιδιά, και εμείς αυτοί ήμασταν εδώ που βλέπετε. Αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος αυτός, Σταμάτης. Εγώ ήμουν ο Μάκης, με έχετε ξαναδεί και σε άλλα βίντεο και αν δεν με έχετε ξαναδεί θα με ξαναδείτε. Και γυρίστε και στα παλιά λίγο να ρίξετε καμιά ματιά να δείτε τι παίζει πάνω κάτω με το κανάλι μας. Στηρίξτε μας. Εσείς κάντε like, αν σας άρεσε το βίντεο. Βάλαστε και ένα subscribe από κάτω όσοι είστε καινούργοι και δεν έχετε ξαναμπεί στο κανάλι. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε τώρα. Και να πατήσετε και το καμπανάκι στο YouTube, το καμπανάκι, τίκι τίκι, για να βλέπετε τα βίντεο που ανεβάζουμε. Μπράβο, καλά που το είπες εσύ, είδες που είσαι θρησκευτικός άνθρωπος. Ναι, πολύ. Γεια χαρά από μας. Γεια χαρά, παιδιά, να είστε καλά.